Διαβάσουμε από τη σελίδα 958 από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο, ΚΑΑ κεφάλαιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σελίδα 958 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΚΑΑ κεφάλαιο. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλιν ο Ιησούς εις τους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ, ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο εκ των μαθητών αυτού. Λέγει προς αυτούς Σίμων Πέτρος, υπάγω να λιεύσω. Λέγωσι προς αυτόν, ερχόμεθα και εμείς μετά σου. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίον ευθύς και κατ' εκείνη τη νύχτα δεν επίασαν ουδέν. Αφού δε έγινε ήδη πρωί, εστάθη ο Ιησούς στον Αιγαλόν. Δεν εγνώριζαν όμως οι μαθηταί ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, παιδεία, μήπως έχετε τι προσφάγιον? Απεκρίθησαν προς αυτόν ουχή. Ο δε είπε προς αυτούς, ρίψατε το δίκτυο στα δεξιά μέρη του πλοίου και θέλετε ευρύ. Έριψαν λοιπόν και δεν ειδηνήθησαν πλέον να σύρωσιν αυτό από του πλήθους των νυχθείων. Λέγει λοιπόν προς τον Πέτρο ο μαθητής εκείνος τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο Σίμων Πέτρος ακούσας ότι είναι ο Κύριος, εζώστη το επένδυμα, διότι το γυμνός, και έριψεν εαυτόν εις την θάλασσα, οι δε άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριον, διότι δεν ήσαν μακράν από της γης, αλλά έως 200 πήχας σύρονται στο δίκτυο των νυχθείων. Καθώς λοιπόν απέβησαν εις την γην, βλέπουσι ανθρανκίαν, κειμένην και οψάριον επικείμενων και άρτων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, φέρετε από τον υψαρίον τα οποία επαγιάσατε τώρα. Ανέβη Σίμων Πέτρος και έσυρε το δίκτυο επί της γης, γέμων ηχθείων μεγάλων 153, και ενώ ήσαν τόσοι δεν εσχίστη το δίκτυο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, έλθετε, γευματίσατε. Ουδείς όμως των μαθητών ετόλμα να εξετάσει αυτόν σύτησης εξεύροντες ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδει εις αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή το είδη τρίτη φορά καθήν ο Ιησούς εφανερώθη στους μαθητάς αυτού αφού ηγέρθη εκ νεκρών. Αφού λοιπόν εγευμάτισαν, λέγει προς τον Σίμωνα Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει προς αυτόν πάλι δευτέραν φοράν, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Λέγει προς αυτόν, ναι Κύριε, εσύ εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Λέγει προς αυτόν, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει προς αυτόν την τρίτη φορά, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με? Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε προς αυτόν την τρίτη φορά να αγαπάς με, και είπε προς αυτόν, Κύριε, εσύ εξεύρεις τα πάντα, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθώς, αληθώς λέγω, ότε είσαι νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και περιεπάτησε όπου ήθελες. Αφού όμως γυράσεις, θέλεις εκτείνει τα σχήρα σου, και άλλος θέλει σε ζώσει και θέλει σε φέρει όπου δεν θέλεις. Είπε δε τούτο δεικνύον με ποιον θάνατον μέλει να δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει προς αυτόν ακολούθημη. Στραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει ακολουθούντα τον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστε εις και ενέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι συνοπαραδίδονσε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, Κύριε, ούτως δε τι? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτό θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Διεδόθη λοιπόν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος δεν αποθνίσκει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε προς αυτόν ότι δεν αποθνίσκει, αλλά εάν θέλω αυτό να μένει έως σου έλθω, τι προσέ. Ούτως είναι ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα στάφτα και εξεύρωμεν ότι είναι αληθής η μαρτυρία αυτού. Είναι δε και άλλα πολλά όσα έκαμνε ο Ιησούς, τα οποία εάν γραφθώσει καθέν, ουδέ ούτως ο κόσμος νομίζω θέλει χωρίσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Πίστεψαν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, αλλά δεν έφτασαν ακόμη εκεί που τους θέλει ο Χριστός. Ακόμη η καρδιά τους είναι έτοιμη να αλλάξει δρόμο. Και πρώτος και χειρότερος από όλους, ο Πέτρος.
πριν από 3-3,5 χρόνια εγκατέλειψε τα πάντα, αφήσαντες άπαντα, ακολούθησαν τον Χριστό. Ούτε μία φορά δεν ξαναψάρεψε. Αλλά πάντοτε πήγαινε όπου πήγαινε ο Χριστός. Στο τέλος έδειξε το χαρακτήρα του και όταν είπε ο Κύριος ότι εγώ εκεί που πάω εσείς δεν θα έρθετε τώρα, ο Πέτρος αρνήθηκε και είπε, τι λες τώρα Κύριε, εγώ θα πάω όπου πας. Όπου πας. Και στο θάνατο ακόμη μαζί σου θα είμαι. Και ο Κύριος του είπε, Πέτρο, ο σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει σαν το σίτο. Και θα τα καταφέρει. Και θα τα κατάφερνε. Εάν εγώ δεν προσευχόμουν στον Πατέρα. Αλλά εγώ εδεήθην στον Πατέρα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Δηλαδή υπήρχε πιθανότης να εκλείψει η πίστη του Πέτρου. Όχι πιθανότης, βεβαιότης. Μετά πάσης βεβαιότητος θα εκλείψει η πίστη από όλους μας εάν δεν μεσητεύει ο Χριστός τον Πατέρα υπέρ ημών. Γιατί ο διάβολος ζητάει να κοσκινήσει όλους αυτούς τους οποίους διάλεξε ο Θεός τότε και σήμερα και πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Γιατί σήμερα δεν είναι κανείς εδώ με πρόσκληση ανθρώπινη. Και αν παρελπίδα υπάρχει κάποιος δεν θα μείνει. Εάν όμως, όπως είναι και πραγματικά, ήρθαμε όλοι γιατί ο Χριστός μας εξέλεξε καθώς μας βεβαιώνει μέσα από το Λόγο Του, δεν εκλέξατε εσείς εμέ, εγώ εξέλεξα εσάς. Τότε για όλους εμάς έχει την ευθύνη μας ενώπιον του Θεού και το πόλεμό μας εναντίον του διαβόλου αυτός τον κάνει. Αυτός αγωνίζεται. Αγωνίζεται να μην εκλείψει η πίστη μας. Να περπατάμε στον δρόμο που αυτός έχει προσδιορίσει και να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Με απελπισία λέω εγώ ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι αληθές, ο Ιησούς Χριστός βλέπει τον Πέτρο, την καρδιά του Πέτρου που ξέρει και τη γνωρίζει και τη διαβάζει πάρα πολύ καλά. Εκεί στην Τιβεριάδα που πήγανε, γιατί ο Κύριος τους είπε πηγαίνετε και εγώ εκεί θα σας συναντήσω, στη Γαλιλαία, να βλέπει τη θάλασσα και να αρχίζει σιγά σιγά να την επιθυμεί. Και την έβλεπε και την ξανάβλεπε και την παράβλεπε και έφτασε και η κρίσιμη ημέρα όπου ήταν οι καλύτερες συνθήκες και είπε εγώ πάω να ψαρέψω. Έχασε τον αγώνα. Έχασε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Η καρδιά του νίκησε. Τώρα θα εργάζεται και θα περπατήσει κατά τις επιθυμίες της καρδιάς του που τόσο πολύ της αρέσει το ψάρεμα. Θυμήθηκε τα παλιά. Και είναι μια μεγάλη παγίδα οι αναμνήσεις του ανθρώπου. Πολύ μεγάλη παγίδα. Και ξέρετε, στις αναμνήσεις, με τις αναμνήσεις ο άνθρωπος ωραιοποιεί το παρελθόν και ξεχνάει τα κακά. Και αυτό είναι ο χαρακτήρας της καρδιάς του ανθρώπου που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Αλλά επιπλέον έρχεται και ο διάβολος και του φανερώνει μία βαβυλώνα υπέρλαμπρη. Και απευθύνεται στην καρδιά του ανθρώπου γιατί ξέρει, και είναι γεγραμμένο, το ξέρουμε και εμείς, ότι ο Θεός δεν πειράζει κανέναν και ούτε πειράζεται από κανέναν. Αλλά ο άνθρωπος πειράζεται από τις επιθυμίες της καρδιάς του. Και βλέποντας ο διάβολος πάρα πολύ καλά και καθαρά από τις ενέργειες του Θεού τι επιθυμεί ο άνθρωπος, έρχεται και το φέρνει μπροστά τζάμπα, δωρεάν και με τις καλύτερες συνθήκες.
Και ο άνθρωπος θέλει, στρέφει το βλέμμα του. Κοιτάει, κοιτάει, κοιτάει. Καρδιά του διεγείρεται. Η σάρκα του διεγείρεται. Και όταν έρθει το τέλειον, να η τέλεια μέρα να πας να ψαρέψεις, Πέτρο. Κοίταξε τι καιρό κάνει έξω. Τι ωραία νύχτα είναι αυτή που έχει. Πόσα ψάρια θα πιάσεις. Και μπορεί τις σκέψεις του αυτές να τις μπορεί να τις κρατάει μόνο για το ψάρεμα, να τις αυξάνει λίγο για να φάμε ωραίο ψάρι και να τις αυξάνει λίγο περισσότερο για να βγάλουμε και λεφτά. Να πουλήσουμε τα υπόλοιπα. Θα είναι και επαγγελματίας ψαράς. Και ό,τι άλλο θέλει προσθέτει ο διάβολος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα. Και ο Πέτρος πια, πιστός Πέτρος, αναγεννημένος Πέτρος, του έχει αποκαλυφθεί η Ανάσταση του Χριστού. Ξέρει το Λόγο του Θεού, μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Αλλάζει και λέει τώρα θα πάω να ψαρέψω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός, και οι καρδιές των άλλων είναι και αυτές απατηλές, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένες. Παρασύρονται και από την πρόταση του Πέτρου, και άλλοι 6 μαθητές, εν συνόλο 7, λένε θα πάμε. Ανάμεσά τους είναι και ο Πέτρος που ήταν άπιστος και έγινε πιστός, ο Θωμάς που ήταν άπιστος και έγινε πιστός. Ήταν και η γη του Ζεβεδαίου, για τους οποίους ο Θεός είχε πει βοαναργές, οι υβροντείς. Ήταν και ο Ναθαναήλ, για τον οποίο ο Θεός είχε πει Ισραηλίτης τον οποίο δεν υπάρχει δόλος. Ήταν και άλλοι δύο που δεν μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Και λέει η Γραφή, εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς. Αμέσως. Κανένας δισταγμός. Κανένα δίλημα. Η καρδιά τους τέλεια οργανωμένη και προσαρμοσμένη σε αυτό που είχαν αφήσει πριν 3,5 χρόνια στο ψάρεμα. Παρόλο που είδανε τον Ιησού Χριστόν δυνατό εν λόγω και εν έργο, παρόλο που τον είδαν αναισθημένο και ένδοξο με ένα σώμα μοναδικό, παρόλο που ενεφύσισε εις αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο και ανεγεννήθησαν, παρόλο που τους είπε ο Χριστός ότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς πάντας τους εις μακράν όσους σαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός, παρόλο που είχαν εντολή από τον Χριστό μείνετε στην Ιερουσαλήμ, τι έπαθαν και γύρισαν πίσω? Η απάντηση είναι άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς και ο Χριστός αγωνίζεται να τους διορθώσει και δεν απογοητεύεται ποτέ, ούτε από τα λάθη τους, ούτε από τις σκέψεις τους, ούτε από τις παλινδρομήσεις τους, πότε μπροστά, πότε πίσω, πότε μέσα, πότε έξω. Δεν απογοητεύεται ποτέ, αλλά αγωνίζεται και εργάζεται για αυτούς. Γιατί τους αγαπάει και γιατί ξέρει το μέλλον τους. Ξέρει ότι είναι σκεύη εκλογής. Ξέρει ότι θα λάβουν δύναμη Πνεύματος Αγίου. Ξέρει ότι θα εργαστούν για τη δόξα του Θεού. Ξέρει ότι θα πεθάνουν για τη δόξα του Χριστού. Τα ξέρει όλα. Οι μαθητές ξέρουν το τώρα. Έχουν ακούσει τις υποσχέσεις, αλλά ζουν το τώρα. Η μεγάλη διαφορά του Θεού, Πατέρα, Υιού και Πνεύματος Αγίου με εμάς τους ανθρώπους είναι ότι ο Θεός δεν έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό μπροστά τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον άνθρωπο που βλέπει για το παρελθόν του, για το παρόν του και για το μέλλον του. Ξέρει το τέλος του. Και αυτό έχει σημασία. Το τέλος του ανθρώπου. Ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Γι' αυτό και τους αφήνει
στην ελευθερία τους να εκλέξουν, αλλά στην πραγματικότητα τους αφήνει να καταλάβουν ότι η εκλογή τους θα τους οδηγεί πάντοτε σε αποτυχία, σε απελπισία, σε καμία ωφέλεια. Το επαναλαμβάνω. Η εκλογή του ανθρώπου, όποια κι αν είναι αυτή, θα σε οδηγεί πάντοτε σε αποτυχία, σε απελπισία, σε μεγαλύτερη αδυναμία, σε χασούρα. Όλα θα τα χάνεις αν συνεχίζεις να περπατάς με την επιθυμία της καρδιάς σου. Σε πλήρη και τέλεια απογοήτευση, σε αδιέξοδο, σε τείχο. Εκεί θα σε οδηγεί η δική σου εκλογή και η δική σου απόφαση. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός το ξέρει, ο Χριστός μας το αποκαλύπτει, αλλά ξέρει και την αδυναμία μας, τα ξέρει όλα και έρχεται και μας βοηθάει. Σήμερα λοιπόν ό,τι αποφάσεις έχουμε πάρει, να τις αλλάξουμε αδερφοί. Να πάρουμε άλλες αποφάσεις καινούργιες, αποφάσεις δια Πνεύματος Αγίου. Να σκεφτούμε πάρα πολύ καλά όταν τελειώσουμε και ιδιαίτερα το βράδυ όταν θα μείνουμε μόνοι μας στο ταμείο μας, αν σκοπεύουμε να μείνουμε το βράδυ μόνοι μας στο ταμείο μας, που το θέλει ο Θεός. Να πούμε τι έχω αποφασίσει μέχρι σήμερα να κάνω και να βάλουμε ένα χ. Διαγράφεται άκυρον. Έλα τώρα Κύριε μου να μας δείξεις εσύ, να μου δείξεις εμένα ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρω. Αμέσως λοιπόν μπήκανε στο πλοίο, ψαρεύαν όλη τη νύχτα σε συνθήκες τέλειες ψαρέματος. Αλλά δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, η ευτυχία, η επιτυχία θέμα συνθήκων και αποφάσεων ανθρώπων. Η ευτυχία, η επιτυχία και η δόξα είναι θέμα εύνοιας Θεού, απόφασης Θεού. Να είναι ο Χριστός μαζί σου. Με αυτούς δεν ήταν ο Χριστός. Αυτοί πήγανε στη θάλασσα, ο Χριστός ήταν στην παραλία, στην ακρογιαλιά. Κάποτε άλλοτε είχαν πάει μαζί με τον Χριστό στη θάλασσα. Ήταν μαζί τους ο Χριστός. Τώρα πήγανε μόνοι τους. Πού πας μόνος? Μα είμαστε 7 σύνολο, δεν είμαι μόνος μου. Πού πάτε μόνοι σας? Πού, τι απόφαση είναι αυτή που πήρες? Πού να πας? Μα δεν βλέπεις τι ωραίος καιρός, τι ωραία θάλασσα, τι ωραίο φεγγάρι, τι ωραίες συνθήκες. Γεμάτη θα είναι θάλασσα από ψάρια. Ξέρω εγώ, έμπειρος ψαράς είμαι. Δεν ξέρεις τίποτα. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Αμήν αδερφοί. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Αλληλούια. Αμήν. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Ξημέρωσε, ούτε λέπη δεν είχαν πιάσει, ούτε ψαράκι. Και τώρα ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Χριστός σας αγαπάει. Πήγατε, εγώ απ' έξω σας περιμένω. Στην παραλία μόνος του. Και επειδή είναι και έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχουν και όραση. Το ξαναλέω. Επειδή είναι έξω από το Λόγο του Θεού, έξω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν έχουν και όραση να αναγνωρίσουν απέναντι τον Χριστό. Τον περνάνε για έναν περαστικό. Δεν έχουν αυτιά να ακούσουν τη φωνή του. Νομίζουν ότι είναι ένας ξένος και τους λέει «Πιάσατε τίποτα? Έχετε τίποτα να μου φέρετε?» Και απάντησαν με μια φωνή όλοι «Όχι». Τίποτα δεν κατάλαβαν. Όταν είμαστε στη θάλασσα, όταν είμαστε στον κόσμο, για όταν αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου, δεν έχουμε και δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε καμία όραση πνευματική και καμία διάκριση στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Καμία! Ο άνθρωπος πια μέσα στη θάλασσα, μέσα στον κόσμο, μέσα στις κοσμικές επιθυμίες, μέσα στην αγάπη του κόσμου, έχει φύγει, μα είναι αναγεννημένος.
μα είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Έχει φύγει από τη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει χάσει την ελπίδα του. Αλλά ο Χριστός θα τον ξαναφέρει. Αδελφοί, όταν μας μιλάει ο Θεός, δεν μας μιλάει για να χαρούμε, που και αυτό θα γίνει. Μας μιλάει για να καταλάβουμε, να εννοήσουμε και να διακρίνουμε την προσωπική μας κατάσταση. Μας αγαπάει και θέλει να μας βγάλει από το πλοίο, να μας βγάλει από τον κόσμο, να μας βγάλει από τη θάλασσα, αλλά επειδή μας αγαπάει τόσο πολύ και γεμάτος με ψάρια. Γι' αυτό δεν τους λέει ελάτε έξω, αλλά τους λέει να δείτε τώρα πόσο δύναμη έχει ο λόγος μου στη δική σας αδυναμία που στηρίχθηκε στη γνώση σας, στην εμπειρία σας και στις ικανότητές σας τις ναυτικές, τις θαλασσινές. Δεν πιάσατε τίποτα, όλη τη νύχτα τίποτα. Ρίξτε τώρα τα δίχτυα σας στα δεξιά. Γιατί λέει στα δεξιά και δεν λέει ρίξατε τα δίχτυα σας? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι λεπτομερής, αδελφοί. Δεν αφήνει στην τύχη τίποτα. Η οδηγία του Θεού είναι πλήρης, απόλυτη. Και τώρα πρέπει να υπακούσουν. Πρέπει να υποτάξουν τη λογική τους στο λόγο του Θεού. Δεν είπανε και τι σχέση έχει στα δεξιά και αριστερά? Να, μία θάλασσα είναι. Ξέρετε τι σημαίνει δεξιά και αριστερά? Τίποτα. Μία θάλασσα, είναι η ίδια θάλασσα. Άσε που ξημερώματα δεν πιάνει κανείς ψάρια. Άμα βγει ο ήλιος, τα ψάρια εξαφανιστήκαν. Ό,τι προλάβεις τη νύχτα τα ψαρεύεις. Με πυροφάνια, με δίχτυα, με... Όμως τώρα ακούσανε. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Ακούσανε, καταλάβανε και υπακούσανε. Να το πω πιο σωστά και συγχωρέστε την εκφρασή μου, ψηλιαστήκανε. Το έχουν ξανακούσει αυτό. Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα όταν τους είπε ελάτε και ακολουθήστε με. Και τότε αφήσανε σάπαντα, όταν είδανε και γεμίσανε 3-4 καρά πλοία με ψάρια, λένε πω πω εσύ είσαι ο Θεός, και βγήκανε και φύγανε και τον ακολουθήσανε. Τώρα ξανά από την αρχή. Ρίξτε στα δεξιά. Τότε είχε πει ο Πέτρος, Κύριε λέει τώρα μέρα μεσημέρι, όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε, να πιάσουμε τώρα? Αλλά είπε επί το λόγο σου, για να δοκιμάσω το λόγο σου. Και γέμισαν τα πλοία, τα καρέβια τους όλα ψάρια. Σε Υιός του Θεού. Τώρα ρίξτε τα πλοία, τα ψάρια, τα δίχτυα στα δεξιά. Ο Ιωάννης λέει ο Κύριος είναι. Ο Πέτρος το είχε ψηλιαστεί, αλλά δεν τολμούσε να το πει. Και όταν έριξαν τα δίχτυα, γέμισαν τα δίχτυα με ψάρια, τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να τα σηκώσουν, να τα βάλουν στο πλοίο. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, δεν γέμισαν το πλοία τους από λεφτά, από άλλα αγαθά, από ψάρια. Εσύ έχεις πιάσει ποτέ ένα ψάρι? Και ξέρετε ότι είναι το ψάρι, είναι η σωτηρία των ψυχών. Έχεις βοηθήσει τον Χριστό να πιάσει ψάρια? Ή ψαρεύεις μέσα στη θάλασσα του κόσμου τούτου και δεν πιάνεις ή και πιάνεις? Γιατί έπιανε όταν ήταν ψαράς ο Πέτρος? Αλλά ο Κύριος του είπε εγώ θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Πόσο σημαντικό αδερφοί αγαπητοί να γίνουμε αλλοίς ανθρώπων. Τι λέτε? Θέλετε? Το ζητήσουμε? Να μας κάνει ο Χριστός αλλοίς ανθρώπων. Πω, πολύ μ' αρέσει. Πολύ το θέλω Χριστέ μου. Αλλοίς ανθρώπων εις δόξαν Θεού Πατρός. Αλλοίς ανθρώπων. Να ξέρατε τι κάνει ο Θεός τώρα στην καρδιά μας και στη δική μου την καρδιά.
θέλεις, αδερφέ, να σε κάνει αλιέα ανθρώπων. Να ψαρεύεις ψάρια. Να είσαι το καλάμι, τα δίχτυα με τα οποία ο Χριστός ψαρεύει ψάρια. Πέτρος είχε δίχτυα και ο Χριστός έχει την εκκλησία του. Κάνε μας, Κύριε, αλλοιείς ανθρώπων. Αμήν. Κάνε μας, Κύριε, όλους. Πες, αδερφέ, κάνε με, Κύριε, αλλοιέ ανθρώπων. Κάνε με, πες το, αδερφέ, από μέσα σου, δυνατά όμως, με πίστη, κάνε με, Κύριε, να ψαρεύω ανθρώπους για σένα. Ξέρετε, υπάρχει καλάμι που δεν είναι καλό. Υπάρχει και καλάμι που είναι πολύ καλό. Υπάρχουν δίχτυα που είναι της πλάκας. Αλλά υπάρχουν και δίχτυα επαγγελματικά. Και τα δίχτυα τα επαγγελματικά τα χρησιμοποιούν επαγγελματίες. Κάνε μας, Κύριέ μου, δίχτυ στα χέρια σου. Να το ρίχνεις και να γεμίζει ψάρια. Να ρίχνεις την πετονιά, παραγάδι ό,τι θέλεις, Κύριε. Να το ρίχνεις και να γεμίζει ψάρια. Κάνε μας, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Να σας πω και κάτι άλλο. Τι μεγαλύτερο αίτημα από αυτό μπορούμε να ζητήσουμε? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αμήν. Αλλά κάνε με, Κύριε, και ψαρά ανθρώπων. Υπάρχουν και άλλα πολλά αιτήματα. Κάνε με, Κύριε, επιμένα. Καλό αίτημα. Κάνε με, Κύριε, κήρυκα. Κάνε με, Κύριε, θα πιάσει κανένα ψάρι? Κύριε, κάνε με ό,τι θες, τίποτα με κάνεις. Κάνε με όμως ψαρά στα χέρια σου. Να πιάνω ανθρώπους. Αμήν, αδερφοί. Δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Κάνε με, Κύριε, κάνε μας, Κύριε. Κάνε την εκκλησία σου, Κύριε, δίχτυα να πιάσει πολλά ψάρια εις δόξαν το ονόματό σου. Κάθε έναν ξεχωριστά. Ψαρά, να πιάνει ψάρια πολλά. Δεν μας νοιάζουν, αδερφοί, τα άλλα. Και να προφητεύω, πολύ καλό είναι για την οικοδομή της εκκλησίας. Και να κηρύττω, πολύ καλό είναι για την οικοδομή της εκκλησίας. Αλλά πόσο ωραίο θα είναι, αδερφοί, να μας κάνει ψαράδες. Αμήν, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Κάνε μας ψαράδες, Κύριε. Όπως είπε στον Πέτρο, αλλοιείς ανθρώπων. Να πιάνουμε, να πιάνουμε, πιάνουμε ψάρια εις δόξαν το ονόματός του Αγίου. Ο Πέτρος, μόλις κατάλαβε ότι είναι ο Κύριος, φόρεσε το επένδυμά του, γιατί ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω, βούτυξε μέσα και πήγε γρήγορα στον Χριστό. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είναι ζηλωτής. Γιατί? Γιατί αγαπάει τον Χριστό πιο πολύ από τα ψάρια. Είχε παρασυρθεί, είχε κάνει λάθος. Αλλά κατάλαβε τώρα τι σημαίνει Χριστός και τι σημαίνει ψάρεμα. Οι άλλοι ακολουθούσανε και φέρνανε προς τα έξω τα πλοία, το πλοίο. Και βγαίνοντας έξω βλέπουνε τον Κύριο, φωτιά αναμένη και ένα ψάρι να ψήνεται στη φωτιά. Σου λέει, έχετε τι προσφάγιον? Είχαμε. Λέει, για φέρτε. Βγάζουν το δίχτυ έξω, 153 διαλεκτά. Διαλεκτά. Και να σας πω, αδερφοί, κάτι. Ο Κύριος είπε να προσεύχεσαι για να ψαρεύεις διαλεκτά ψάρια. Αμήν. Διαλεκτά ψάρια. Μεγάλα ψάρια, ωραία. Πήγε ο εικονός μου και ψάρεψε και πιάσε ένα αστερία. Να ψάρι είναι αυτό, πήγες και έπιασες. Μου λέει, ήταν ψόφιο γι' αυτό. Και ψόφιο το έπιασε. Διαλεκτά ψάρια, αδερφοί. Να σπαρταράνε. Και ξέρετε ποια είναι τα διαλεκτά ψάρια? Άλλα είναι τα δικά σου, άλλα είναι τα δικά μου. Τα δικά σου είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου. Αυτά είναι τα διαλεκτά ψάρια. Τα δικά μου είναι άλλα. Γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι αδέρφια μου, οι φίλοι μου.
πια λεχτά ψάρια. Κάνε μας Κύριε αλλήλεις ανθρώπων. Φάτε τώρα, τους λέει. Κάθισαν, δεν μίλαγαν καθόλου. Σας έχω πει, το ωραιότερο κήρυγμα στη ζωή μας είναι όταν δεν μιλάμε. Και όταν αφήνουμε τον Κύριο να εργάζεται. Όταν μιλάμε, τις περισσότερες φορές θα κάνουμε λάθος. Αν μάλιστα πολυλογούμε, δεν θα λείπει και η αμαρτία. Και αφού φάγανε, γυρίζει τον Πέτρο που έπεσε πρώτος. Ποιος είναι σήμερα ο πρώτος που πέφτει στη θάλασσα? Μακάρι να είμαι εγώ, αλλά μακάρι να είσαι και εσύ. Λέει, Σίμων ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά? Τι λες? Καρδιά σου σήμερα, εχθές το βράδυ, εχθές το μεσημέρι και όλες αυτές τις μέρες χτύπαγε για τη θάλασσα και για το ψάρεμα. Σήμερα έχεις 153 ψάρια. Μ' αγαπάς? Μ' αγαπάς περισσότερο από όλα αυτά? Από το ψάρεμα, από το καράβι σου, τη θάλασσα, τα δίχτυα. Ο Πέτρος είχε πέσει πρώτος γιατί αγαπάει τον Χριστό. Αλλά τι είχε πάθει? Είχε πλανηθεί. Τον κορόιδεψε η καρδιά του. Έκανε λάθος. Δεν είπε ότι θα αφήσει τον Χριστό. Αλλά είναι αμαρτία να πάω να ψαρέψω. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά η καρδιά σου που είναι. Πέτρο, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Και ο Πέτρος λέει, Κύριε, εξεύρισε ότι σ' αγαπώ. Α, περισσότερο από αυτά? Περισσότερο. Περισσότερο από τα ψάρια? Περισσότερο. Τότε κάνεις. Τότε φως και τα αρνία μου. Γιατί δεν του το είπε πριν από δύο μέρες, όταν ενεφύσισε εις αυτόν πνεύμα Άγιο? Γιατί ήξερε την καρδιά του. Τώρα που τον έφερε να κάνει εκλογή, και στη ζωή μας ο Χριστός μας φέρνει σε εκλογές, όχι ψηφοφορίες, εκλογές. Εδώ είναι το ψάρεμα, μόνο σου κανένα, με το λόγο μου γεμάτο το καράβι σου, και εδώ είναι εγώ. Μ' αγαπάς πιο πολύ από το καράβι σου το γεμάτο με ψάρια? Και ο Πέτρος είπε, ναι Κύριε, σ' αγαπώ. Τότε βόσκε τα αρνία μου. Πείμενε τα πρόβατά μου. Βόσκε τα πρόβατά μου. Κάθε φορά μία ερώτηση. Μ' αγαπάς? Εμείς σήμερα ζητήσαμε, αδερφοί, εγώ ζήτησα και πιστεύω όλοι μας. Αλλά αλήθεια σας το λέω, εγώ το ζήτησα σήμερα. Και εσύ Κύριε το ξέρεις. Να με κάνει αλιέα ανθρώπων. Αλλά η απάντηση του Κυρίου δεν είναι θα σε κάνω. Η απάντηση του Κυρίου είναι μ' αγαπάς περισσότερο από όλα. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις. Εγώ θέλω να σε κάνω. Αλλά εσύ δεν μπορείς να γίνεις. Γιατί όταν θα σου λέω να πας εκεί, εσύ θα λες στη θάλασσα Κύριε. Το ψάρεμα. Για να γίνεις αλιέας ανθρώπου, αδερφέ μου, λέει ο Χριστός, πρέπει εμένα να ακολουθείς, όχι την καρδιά σου. Για να γίνεις δούλος μου, πρέπει εμένα να ακολουθείς, όχι τις επιθυμίες της καρδιάς σου. Δούλος μου και δούλη σου και δούλη σου και δούλη μου. Και ο Πέτρος το κατάλαβε. Και τώρα που το κατάλαβε, μπορεί να του πει και τα πιο δύσκολα. Μάθε Πέτρο ότι όταν θα είσαι νέος, και όσο θα είσαι νέος, θα ζώνεις τον εαυτό σου και θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Αλλά όταν θα γεράσεις, θα έρθει η ώρα που θα σου δέσουν τα χέρια και θα πας εκεί εσύ που δεν θέλεις. Και ο Πέτρος κατάλαβε ότι του είπε για το πώς θα πεθάνει, πώς θα τελειώσει η ζωή του. Και το αποδέχτηκε, γιατί τον αγαπάει πιο πολύ από τη ζωή του. Αμήν. Τώρα μπορεί να γίνει αλιέας ανθρώπου. Έχει δουλειά ακόμη.
Αλλά μπορεί να γίνει αλλιέας ανθρώπου. Τώρα μπορεί να αφήσει τη θάλασσα, τα ψάρια και να πάει να μείνει για 10 μέρες στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Μέχρι πριν λίγο δεν μπορούσε. Τώρα ακολούθησε με. Και δεύτερη φορά στη ζωή του τα αφήνει όλα και ακολουθεί τον Χριστό. Αλλά κάνει έτσι πίσω του και βλέπει να τον ακολουθεί και ο Ιωάννης, ο αγαπητός του Κυρίου, ο οποίος δεν μίλησε καθόλου. Το ωραιότερο κήρυγμα δεν μίλαγε ο Ιωάννης καθόλου. Και γυρίζει και του λέει: Κύριε, με αυτόν τι θα γίνει? Πώς θα πεθάνει δηλαδή? Θα πεθάνει? Το σκοτώσουνε? Τι θα κάνεις με αυτόν? Πάλι ανθρώπινη αδυναμία. Πάλι διόρθωση θέλει. Και ο Κύριος του λέει: Εάν εγώ αποφασίσω αυτός να μείνει, εσένα τι σε νοιάζει? Εσύ ακολούθησε μένα. Μη βλέπεις αλλού, ακολούθησε μένα. Αμήν αδερφοί. Ακολούθησε μένα. Και έβαλε το κεφάλι του ο Πέτρος και από τότε δεν το ξανάφησε. Τι ωραία μέρα να είναι σήμερα αυτή. Να αφήσουμε, να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, να πούμε σε αγαπάμε Κύριε, και από εδώ και πέρα να ακολουθούμε τον Χριστό. Μέχρι τώρα δεν τον ακολουθήσαμε? Όχι, αλλιώς να τον ακολουθούμε τώρα. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Εκεί είναι ο υπηρέτης ο εμός. Και όποιος εμέ υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας. Θέλεις να γίνεις αλλιέας ανθρώπων? Αγαπάς τον Χριστό? Περισσότερο απ' όλα ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Τώρα όποιος είναι για βάφτισμα, να ψάλουμε και ένα ύμνο, να ετοιμαστεί.